Πάμε να δούμε, να κάνουμε την προσπάθειά μας να μιλήσουμε εκεί με τους ανθρώπους. Η κυρία Γιαννιδάκη να μας ακούσει. Βλέπουμε από πίσω ότι ξεκινήσει και η διαδικασία της ζωγραφικής εκεί και οικαστικός μας. Είμαστε έτοιμοι. Την καλησπέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ καλά και εσείς. Ευχαριστώ που για άλλη μια φορά προβάλλετε τις δράσεις μας. Είναι τιμή για μας. Εντάξει, αυτό που είπα και στην Εύη της Πανού, είστε ιδιαίτερα δραστήριοι εκεί, άνθρωποι του πολιτισμού. Έχετε ξεκινήσει τις δράσεις με αφορμή βέβαια και με φόντο την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο λόγος εσάς όμως, βάλτε μας το κλίμα, τι έχει ξεκινήσει εκεί? Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο οικαστικό εργαστήριο του Δήμου Αρχανών Σταρουσίων, στο οποίο υπό την αιγίδα της κυρίας Μανανεδάκη και με την εθελοντική προσφορά εργασίας της από πέρσι, λειτουργεί αυτό το εργαστήριο οικαστικών, το οποίο εργαστήριο, πέρα από το ότι βοηθά τον κόσμο να μάθει, να ζωγραφίζει και να δημιουργεί διάφορα αριστουργήματα, όπως θα δείτε, παράλληλα σε εορταστικές περιόδους, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι Απόκριες, ζωγραφίζουν διάφορα μεγάλα ταμπλό, τα οποία θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των Αρχανών, για το στολισμό και για να μπαίνουμε στη διάθεση σιγά σιγά των Χριστουγέννων των εορτών. Ξεκινήσαμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όμορφα πράγματα, να διακοσμήσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο και δε εν μέσω πανδημίας να μπούμε στο κλίμα των εορτών. Με καλή διάθεση, εννοείται, προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, διάφορα. Μάλιστα, να μιλήσει και η κυρία Μανανεδάκη, να της δώσουμε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Με μεγάλη μου χαρά σας μιλάω. Λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια προσφέρω εθελοντικά τις γνώσεις μου. Δεν έχω να σας πω, δεν έχω βάλει ούτε σχολικά. Όλες τις γνώσεις που έχω από εμπειρία τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα οικαστικά, θέλω να τις μεταφέρω στους συνδημότες μου και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να μάθει την τέχνη της ζωγραφικής και του πυλού που έκανα παλιότερα. Αυτά τώρα. Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον, κυρία Μανανεδάκη, από τους κατοίκους της περιοχής να μάθουν να ζωγραφίζουν και όχι μόνο, όχι γενικότερα, συγκεκριμένα για τα Χριστούγεννα κάποια σχέδια? Ναι, αυτό είναι γενικό, δεν είναι μόνο τώρα τις γιορτές. Όλο το χρόνο έχουμε προσέλευση, υπάρχει ενδιαφέρον. Θα δείτε, δεν ξέρω αν έχει δείξει τα έργα που έχουν βέβαια, κάνει. Βέβαια, τα έχουμε δει, βέβαια, κυρία Μανανεδάκη. Και τώρα τα Χριστούγεννα, όπως και τις άλλες γιορτές, όπως σας είπε η κυρία Γιαννιδάκη, στολίζουμε το χώρο, την πλατεία μας και τους δημόσιους χώρους, εν πάση περιπτώσει, της Κωμοπολής μας, για να μπούμε στο κλίμα των εορτών. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε εδώ να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με εικόνα από Αρχάνες. Κυρία Γιαννιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε το έργο σας. Ζωγραφιές, εικόνες, οικαστικές παρεμβάσεις που θα στολίσουν εκεί την ευρύτερη περιοχή. Μέσα Εγώ από εθελοντική δράση. Πάρα πολύ και σας προσκαλώ και εσάς και όλους τους τηλεθεατές σας 5 Δεκεμβρίου που θα γίνει η φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία εδώ της παλιάς ηλεκτρικής της Αρχάνες, καθώς επίσης και από 23 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου σε καθημερινές δράσεις και για παιδιά, αλλά και για μεγάλους. Μάλιστα. Τις οποίες εορταστικές δράσεις θα συμπεριλάβουμε και το παιδικό φεστιβάλ για φέτος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να Βέβαια, χαρά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν,